είχαμε από πλευρά του Υπουργού Υγείας και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, αυτό το οποίο έχουμε υποδείξει είναι ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα μέτρα αυστηρότητας που θα μπορούμε, με βασικό στόχο την αποτροπή ενδεχομένως της εισόδου του ιού στην πατρίδα μας και σε έναν τέτοιο ενδεχόμενο στην κατά το δυνατόν συντομότερη δυνατή διαχείριση κατά τρόπον αποτελεσματικό, ώστε κυρίως να μην έχουμε σοβαρές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία και κυρίως στα θέματα του τουρισμού, που ούτως ή άλλως άρχισαν να εκδηλώνονται κάποιες διαδικασίες, κυρίως αναστολής είτε αφίξεων, είτε και ενδεχομένως ακύρωσης θέσεων για το καλοκαίρι. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να συνεργαστούμε και όλοι να στηρίξουμε την προσπάθεια προστασίας της πατρίδας μας από μια τέτοια ενδεχόμενη επιδημία. Όσον αφορά το θέμα των μεταναστευτικών και των προσφυγικών ροών, αυτό το οποίο έχει κυρίως διαφανεί είναι ότι από τις αιτήσεις και τις αφίξεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής, κατά κύριο λόγο οι ροές είναι μεταναστευτικές και όχι προσφυγικές. Και από την δική μας την πλευρά εκτιμούμε ότι αυτά, κυρίως με την έξαρση που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και που αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, αποτελούν μέρος, κατά την άποψή μας, ενός υβριδικού πολέμου, τον οποίο η Τουρκία ουσιαστικά διεξάγει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, με προφανή στόχο την αποδιοργάνωση της κυπριακής κοινωνίας και την δημιουργία σοβαρών προβλημάτων και επιπτώσεων. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και θα πρέπει, όπως τονίσαμε και στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, στην περίπτωση των προσφυγικών ροών, που όπου είναι πρόσφυγες που προέρχονται από εμπόλεμες καταστάσεις, θα πρέπει να επιδείξουμε την ανάλογη ανθρωπιστική βοήθεια και τον ανάλογο ανθρωπιστικό σεβασμό προς αυτά τα θύματα εμπόλεμων καταστάσεων. Όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι ιδιαίτερα αυστηρή και με ταχύτατες διαδικασίες να διεκπεραιώνει όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση πια με μεταναστευτικές ροές, που είναι κυρίως πολίτες χωρών που δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, για να μπορέσει ακριβώς να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο αυτό το τεράστιο, όπως εξελίσσεται, πρόβλημα. Επίσης θεωρούμε σκόπιμο ότι πέραν από την επιτήρηση η οποία υπάρχει, ηλεκτρονική επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει την ίδια στιγμή τάχιστα να προχωρήσει και ένα σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης της γραμμής αντιπαράταξης κατά το μήκος της γραμμής αντιπαράταξης της ξηρά, γιατί ακριβώς έχει επιβεβαιωθεί ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ο μεγαλύτερος συγκεκριμένος αριθμός, είναι μέσα από είσοδον από τα κατεχόμενα σε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες ενδεχομένως να είναι αφύλακτες και είναι δύσκολη η επιτήρηση. Θεωρούμε ότι αυτά είναι κάποια σημαντικά μέτρα τα οποία θα πρέπει άμεσα να ληφθούν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτόν τον δράσιο πρόβλημα. Εμείς συμφωνούμε με όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για να προστατευτεί η Κυπριακή Δημοκρατία από αυτήν την επιδημία. Και την ίδια στιγμή, από την ώρα που το κατοχικό καθεστώς αρνείται να συνεργαστεί όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και τη διαχείριση του, ναι, θα πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα. Συμπεριλαμβανομένης και της αναστολής, ναι, όσον αφορά τη λειτουργία των οδοφραγμάτων. Το πρώτο πράγμα τα Ηνωμένα Έθνη να αντιληφθούν ότι στην Κύπρο υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, η επικράτεια της οποίας επεκτείνεται σε ολόκληρη την εδαφική ανακυρία της Κύπρου, ανεξάρτητα αν στην κατεχόμενη περιοχή δεν μπορεί να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και άσκηση εξουσίας. Άρα λοιπόν η εξίσωση δεν είναι στο πλαίσιο ακριβώς και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το δεύτερο, θα περίμενα από τους εκπροσώπους του ΟΕΕ να επιδείξουν και την ίδια ευαισθησία όταν, για παράδειγμα, τα κατοχικά στρατεύματα παραβιάζουν το καθεστώς στα Στροβίλια, όταν παραβιάζουν το καθεστώς στη Δένια και όταν υπάρχουν όλες αυτές οι προκλητικές ενέργειες συμπεριφορές. Είναι καθήκον και δικαίωμα της κυβέρνησης και της Κυπριακής Δημοκρατίας να προστατεύσει τον λαό της με μέτρα τα οποία δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως είναι μέτρα προστασίας του πληθυσμού από μια ενδεχόμενη επιδημία. Λοιπόν, μεταδόμαστε.